stone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crack a pot, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Έκανα ένα βίντεο προπόνηση εδώ στην Αθήνα και για όσους το κατάλαβαν, τώρα είμαι στο Μοναστηράκι, όπου είναι το αμέσως επόμενο spot για trial που έχω βρει αμέσως μετά την καπνική αρέα. Το σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Και τα βασικότερα, θα πούμε εμπόδια που έχω βρει σε αυτό το spot για να κάνω τα κόλπα με το trial είναι αυτά εδώ τα ξύλινα κάπως. Έχει και ένα πιο πέρα πίσω. Αυτό που έκανα στην αρχή. Μάρμαρα, προστατευμένος χώρος, ok, whatever. Και φυσικά θα κλείσουμε με το manual που είναι εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν και αυτά εδώ. Και αυτή η μεταλλική κατασκευή, όπου δεν θα την περιλάβω στο σημερινό βίντεο, θα την κρατήσουμε για το μεγάλο συγκεντρωτικό βίντεο με τα καλά κόλπα. Για την ώρα όμως θα ξεκινήσουμε πάλι με baby steps και θα προχωρήσουμε προοδευτικά όπως κάθε φορά. Αλλά πέρα από το ότι κάνει απίστευτη αίσθηση σήμερα, είναι και η πρώτη προπόνηση που χρησιμοποιώ το ποδήλατό μου ως tubeless. Αλλά έχω περιέργεια να δω πώς θα αντέξουν αυτή η τροχή υποπίεση. Καλά πήγε για πρώτο κόλπο. Πιο καλά από ό,τι περίμενα σίγουρα. Για τη συνέχεια αυτό που θέλω να κάνω είναι να ανέβω με την πίσω μου εδώ και μετά πρώτα η μπροστινή να κουμπίσει εδώ και μετά να σηκώσω και την πίσω μου. Αλλά επειδή είναι λίγο ψηλό θεωρώ αυτό για την αρχή, ακριβώς δίπλα υπάρχει το ίδιο σενάριο, λίγο πιο χαμηλό το πάνω. Οπότε πάμε πρώτα εδώ. Θα το αφήσω αργότερα που θα είναι πιο πολύ ζεστός. Για την ώρα συνεχίζουμε. Εδώ το ύψος είναι από τα ψηλότερα που μπορώ να ανέβω αυτή τη στιγμή σε ευθεία με μπάνικο παπ. Αλλά το δύσκολο, λίγο πιο δύσκολο το κάνει και αυτό εδώ που πρέπει να ξεκινήσω, με κάνει να πρέπει να ξεκινήσω από λίγο νωρίτερα από ό,τι κανονικά άμα ήταν χωρίς αυτό. Αλλά νομίζω το. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.
εκεί, ωραία. Και μετά από αυτό το πολύ γρήγορο total random photoshooting, quick story time, αυτό το μέρος εδώ το είχα βρει για πρώτη φορά όταν είχαμε έρθει η δρομή με το γυμνάσιο τότε, θυμάμαι. Και όταν το είχα δει, ήταν ό,τι είχα ξεκινήσει να κάνω κόλπα με το ποδήλατο. Και με το που το είδα, λέω πρέπει να έρθω εδώ. Που να φανταζόμουν τότε ότι θα άνοιγε πλέον στην καθημερινή μου προπόνηση με το ποδήλατο στην Αθήνα. Πόσο μάλλον θα έμενα στην Αθήνα. Στο μεταξύ, υπάρχουν άπειρα πράγματα να κάνεις εδώ. Όσο περισσότερη φαντασία έχεις και όσο πιο πολύ δημιουργικότητα έχεις στα κόλπα, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις εδώ. Αλλά για την ώρα θα κράτησα αυτό που έκανα έως τώρα και συνεχίζουμε. Έτσι μπαίνουμε στον πιο διάσημο και πολύ συχναστό πεζόδρομο, παύλα, υπαίθρια αγορά του κέντρου της Αθήνας, όπου όπως βλέπετε κάτι δεν πάει καλά. Και φτάσαμε στο Θησίο, όπου θέλω να κάνω κάτι ακόμα εδώ. Ένα και μοναδικό κόλπο το οποίο με τρομάζει όσο τίποτα άλλο. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Γιατί είναι μία και έξω. Ή θα βγει και θα είμαστε κομπλέ, ή δεν θα βγει και τέλος. Ναι, το σενάριο λέει ισορροπία αυτό, κάγκελο. Είναι λίγο. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC.